Κυρίες και κύριοι, πραγματικά τραγική ηρωνία. Την ίδια ώρα που η κυβέρνησή σας φέρνει στη Βουλή άλλο ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η χώρα, ο λαός, δοκιμάζεται για πολλωστή φορά από καταστροφικές πυρκαγιές. Δεν είναι μία ούτε δύο οι περιοχές που έχουν πληγεί και συνεχίζουν να πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στο μοναδικό δάσος της Δαδιάς, που η φωτιά καίει για 8η ημέρα, στη Λέσβο, στην Ηλία, τη Μεσσηνία, την Ανατολική Αττική, αλλού έγιναν στάχτη οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για τη δίθεν ετοιμότητα και επάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Είναι τέτοια η ετοιμότητα και η επάρκειά σας που ήδη χιλιάδες στρέμματα δάσους, αγροτικών καλλιεργιών αλλά και κατοικίες έγιναν από καΐδια. Και να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε ακόμα στα μέσα της αντιπυρικής περίοδου. Αν αυτό που ζούμε κάθε χρόνο δεν είναι ένα διαρκές προδιαγεγραμμένο έγκλημα, τότε τι είναι? Ένα έγκλημα που έχει την υπογραφή όλων όσων κυβερνήσατε. Γιατί κανείς σας, καμιά κυβέρνηση δεν είχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη, αλλά και γιατί όλοι σας ενισχύσατε την εμπορευματοποίηση της γης. Γιατί τελικά το προσάναμα για τις καταστροφικές πυρκαγιές, τις συνέπειές τους μέσα σε αυτό το σύστημα, είναι η πολιτική που αντιμετωπίζει τα δάση, τη γη, συνολικά το περιβάλλον ως πηγή κερδοφορίας για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Για ποιο ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας να μιλήσουμε? Εδώ επιμένετε κι εσείς, όπως και οι προηγούμενοι, να διατηρείτε αυτό τον απαράδεκτο αντιεπιστημονικό διαχωρισμό της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών από την αντιμετώπιση τους, μετά δηλαδή την καταστολή τους. Από τα 17,7 εκατομμύρια ευρώ που συνολικά ζητούσαν τα δασαρχεία όλης της χώρας για έργα αντιπυρικής θωράκισης, πιστώσατε μόλις 1,7 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα, πιο κάτω δηλαδή και από τα περσινά. Περίσεψαν οι δικαιολογίες περί ακραίων καιρικών φαινομένων και κλιματικής κρίσης. Νομίζετε πως βρήκατε ένα βολικό άλοθη? Μα ένας λόγος παραπάνω. Να πάρετε έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, για να αποφευχθούν τα χειρότερα, σας λέμε πάρτε μέτρα, κάντε τα αυτονόητα. Εξασφαλίστε ακόμα και έκτακτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, τις αναγκαίες υποδομές και τα μέσα για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. Προχωρήστε τώρα τις αναγκαίες προσλήψεις να καλυφθούν τα 4.000 κενά στους μόνιμους πυροσβέστες και τα 1.500 κενά επιστημονικού προσωπικού στη δασική υπηρεσία. Κάντε δεκτή, ψηφίστε την τροπολογία που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για τη μονιμοποίηση όλων των πενταετών, επταετών και των εποχικών πυροσβεστών. Ξέρετε πολύ καλά πως όλοι οι πυροσβέστες πενταετούς και επταετούς υποχρέωσης και όλοι οι εποχικοί πυροσβέστες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα είναι άκρος απαραίτητοι. Όλοι τους πρέπει να εργάζονται με μόνιμη σταθερή βάση για να καλύψουν ένα μέρος των μεγάλων ελλείψεων που υπάρχουν σε προσωπικό, προκειμένου να μπορέσουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στα επιχειρησιακά συμβάντα που προκύπτουν όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και καθόλου τη διάρκεια του έτους. Μιλάμε και για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και για τις διασώσεις, την παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια πλημμυρών, σεισμών, άλλων καταστροφών. Προχωρήστε άμεσα στην καταγραφή των ζημιών, στην αποκατάσταση και την αποζημίωση των πληγέντων. Υπάρχουν οικογένειες, όπως στην Ανατολική Αττική ή στη Λέσβο, που έχουν δει το σπίτι τους να καίγεται, να καταστρέφεται μια, δυο και τρεις φορές. Κυρίες και κύριοι, τι συζητάμε σήμερα? Τι είναι ο νέος νόμος που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Πρόκειται για μια ακόμη ψηφίδα που υπηρετεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση. Ένας ακόμα κρίκος στην ασταμάτητη αλυσίδα νόμων και διατάξεων που ψηφίζονταν σοριδών και όλη την προηγούμενη περίοδο, διαλύουν το περιβάλλον, τις ζωές των κατοίκων, τις τοπικές οικονομίες, στο όνομα της κλιματικής αλλαγής και της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Το νέο φρούτο είναι οι λεγόμενες υπεράκτιες ΑΠΕ και η αποφασιστική επιτάχυνσή τους. Όποιος παριστάνει τον έκπληκτο, και αναφέρομαι στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να θυμηθεί τις σχετικές ανακοινώσεις της Κομισιόν ήδη από τις αρχές του χρόνου για να το αντιληφθεί. Τι προβλέπει η νέα νομοθετική ρύθμιση? Προβλέπει ομά ότι δεν αρκεί η καταστροφή ενός βουνού, κάθε δάσους, κάθε βουνού, και έρχεστε τώρα και βάζετε και τη θάλασσα μέσα. Γιγάντες ανεμογεννήτριες που θα μπουν δίπλα στην ξηρά και σε ρηχά νερά, εκεί που ψαρεύουν οι τοπικοί ψαράδες. Μιλάμε για ανεμογεννήτριες πραγματικά τέρατα, με ύψος ενός μικρού βουνού, που θα κυριαρχούν στον ορίζοντα και θα δημιουργήσουν ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές καταστροφές. Και είναι τουλάχιστον θράσος να φέρνετε ένα νέο νομοσχέδιο για αύξηση των ΑΠΕ την ίδια ώρα που οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσαν ότι θα πουλάνε το ηλεκτρικό ρεύμα μισό ευρώ την κιλοβατόρα. Μισό ευρώ, δηλαδή 200 με 300 ευρώ το χρόνο για ένα ψυγείο. Και επειδή έρχεται ο χειμώνας, σημαίνει 1,5 έως 2 ευρώ την ώρα και για μια μεγάλη ηλεκτρική σόμπα. Η πολιτική της πράσινης μετάβασης, της απελευθερωμένης ενέργειας, της απολιγνητοποίησης, της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του υγροποιημένου φυσικού αερίου, φορολογεί μια λαϊκή οικογένεια που χρησιμοποιεί ηλεκτρικές σόμπες με 30 έως 40 ευρώ τη μέρα, για να βγάζουν δισεκατομμύρια ευρώ οι επιχειρηματίες των ΑΠΕ, η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο, οι μεγαλοκατασκευαστές που εγκαθιστούν ΑΠΕ σε όσο πιο δύσβατα μέρη μπορούν. Οι Γερμανοί και Αμερικάνοι κατασκευαστές των συστημάτων αυτών, οι εφοπλιστές επίσης που μεταφέρουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, και οι Αμερικάνοι προμηθευτές τους χρεώνουν με πάνω από 30 ευρώ την ημέρα εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες. Και μιας και μιλάμε για το LNG, το έχετε κάνει σημαία σας, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά πως η μεταφορά και η αποθήκευσή του ενέχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν επίσημα ότι κατά την αεροποίησή του το υγροποιημένο LNG αυξάνει την έκκληση μεθανίου στην ατμόσφαιρα, η οποία έχει πολλαπλάσια αρνητική επίδραση συγκριτικά με το διοξίδιο του άνθρακα στο ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αναγνωρίζουν επίσης ότι η αύξηση της μεταφοράς LNG θα αυξήσει τις διαρροές μεθανίου αλλά και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αφού αντικειμενικά γίνεται πιο μεγάλη, πιο περίπλοκη η αλυσίδα εφοδιασμού του φυσικού αερίου συγκριτικά με τη μεταφορά του με αγωγούς. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του LNG δεν περιορίζεται στο μεθάνιο. Αφορά τη ρήπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ιχθυοπανίδας με επιπτώσεις στην αλιεία. Οι αεροποιητές των σταθμών υποδοχής LNG αντλούν μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού, αναμειγνύοντάς το με υποχλωριώδες νάτριο, με τοξική επίδραση στους υδρόβιους οργανισμούς. Η κατασκευή υποδομών των τερματικών σταθμών LNG δημιουργεί ισχυρά ηχητικά ρεύματα επίσης, που επιδρούν στη ζωή, στη μετανάστευση των θαλασσίων ειδών. Επίσης αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος μεγάλης έκτασης από τη γυτνίαση τέτοιων υποδομών με δασικές εκτάσεις ή τον αστικό ιστό. Και μετά από όλα αυτά έχετε το θράσος να κάνετε μαθήματα για την προστασία δήθεν του περιβάλλοντος. Μια προστασία παρέχει η πολιτική σας και αυτή είναι των συμφερόντων κάποιων μεγάλων επιχειρηματιών. Γι' αυτό την ίδια ώρα που επιβαρύνεται τα λαϊκά νοικοκυριά με χιλιάδες ευρώ υπερτιμολογημένο ρεύμα, προτείνεται οι επιχειρηματικοί όμιλοι να επιδοτούνται, επειδή άκουσον δεν καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Θέλετε να επιδοτήσετε τους ομίλους για να μην παράγουν. Περιμένουμε να δούμε πώς θα δικαιολογήσουν και αυτή την ανομαλία τα επικοινωνιακά σας επιτελεία.
βιομήχανοι να επιδοτούνται επειδή λέτε δεν καταναλώνουν. Και την ίδια στιγμή η γιαγιά που θέλει ζέστη το χειμώνα και έχει μια σόμπα να πληρώνει ως και 1.000 ευρώ το μήνα. Η πράσινη μετάβαση τελικά καταδικάζει λαϊκές οικογένειες σε ενεργειακή φτώχεια. Κυριολεκτικά θα τις αφήσετε να παγώσουν. Και την ίδια ώρα που συμβαίνει αυτό, φέρνετε ένα νομοσχέδιο που προωθεί περαιτέρω πανάκριβες ανανεώσιμες πηγές. Και από κοντά όλοι όσοι, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, τάχα διαφωνούν με το σχέδιο νόμου, αλλά συμφωνούν με το στρατηγικό του στόχο, την στόχευσή του. Ας μας εξηγήσουν πώς αλλιώς θα πιαστούν οι στόχοι για πράσινη ενέργεια και απολιγνητοποίηση. Πώς θα πιαστούν οι στόχοι για τη διευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Πώς θα υλοποιηθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αναγορεύσει την Ελλάδα σαν περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η απλή λοιπόν αλήθεια που δεν τολμάτε να πείτε είναι πως η πράσινη ανάπτυξη που στηρίζετε όλοι σας εδώ μέσα απαιτεί ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά παντού, σε βουνά και θάλασσες. Άραγε, πόσο πράσινο είναι να καταστραφούν απτάγραφα και τα βουνά της Ηπείρου μέχρι την Νότια Λακωνία, από τον Εύρο και την Εύβοια μέχρι την Κρήτη, από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι τα νησιά του Ιωνίου. Μόνο στη Μύκονο δεν βάζεται ανεμογεννήτριες. Γιατί άραγε, μήπως έπαψε να είναι το νησί των ανέμων. Χέρι-χέρι, όλες οι κυβερνήσεις προώθησαν ένα νομοθετικό πλαίσιο που σταδιακά επιτρέπει ανανεώσιμες πηγές παντού, πρακτικά, χωρίς περιορισμούς. Και το σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα, που διευκολύνει ακόμα περισσότερο τις ΑΠΕ σε περιοχές Natura, είναι μια ακόμα πράξη στο ίδιο δράμα. Συμφωνείτε όλοι σας στην επιθετική προώθηση των υπεράκτιων ΑΠΕ, αφού υπερψηφίσατε στις αρχές του χρόνου την σχετική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου που πρόβλεπε γρήγορη προώθηση των υπεράκτιων ΑΠΕ με συντομότερη αδειοδοτική διαδικασία. Δηλαδή την ουσία του σχεδίου νόμου που φέρνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αυτό υπερψηφίσατε όλοι σας. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μερικούς μήνες πριν. Τι αποδεικνύεται τελικά? Ότι όλα αυτά μεταφράζονται σε καταστροφή ζωής εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, στη δραστική επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σε καταδίκη σε ενεργειακή φτώχεια εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ελλάδα. Σήμερα έρχεται αποφασιστικά, πιστεύουμε, στο προσκήνιο η πρόταση του ΚΚΕ για την ανάγκη να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές ενέργειας που διαθέτει η χώρα και να πάψει επιτέλους η ενέργεια να αποτελεί εμπόρευμα. Προβάλλουμε το μοναδικό δρόμο που μπορεί να αντιμετωπίσει οριστικά την εκμετάλλευση και εξαθλίωση. Υπάρχει αυτή η λύση, υπάρχει διέξοδος προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Να μπει ένα τέλος στον καπιταλισμό, να προχωρήσει η κοινωνία μας στο σοσιαλισμό. Γι' αυτό βέβαια χρειάζεται ριζική αλλαγή πορείας. Η εργατική τάξη, ο λαός να πάρουν στα χέρια τους το τιμόνι της εξουσίας, τα κλειδιά της οικονομίας. Το πρόβλημα συνεπώς είναι πολιτικό και δεν μπορεί να λυθεί χωρίς σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο, με την άρχουσα τάξη, χωρίς ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. Στις σημερινές συνθήκες, μέσα σε αυτή τη ζούγκλα, ο κάθε μονοπωλιακός όμιλος αποφασίζει αν, πότε, πού θα επενδύσει, ποια ενεργειακή πηγή θα χρησιμοποιήσει, με κριτήριο μόνο το ποσοστό κέρδους του. Γι' αυτό, με κριτήριο το κέρδος, ο κάθε όμιλος έχει το δικό του σχέδιο, ανταγωνίζεται τους άλλους για να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και να ισχυροποιήσει τη θέση του. Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους στο δρόμο του αγώνα, της σύγκρουσης, για να απαλλαγεί η λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας από τους νόμους αυτού του καπιταλιστικού κέρδους. Έτσι μόνο θα ανασάνει ο λαός. Για να ανοίξει ο δρόμος για μια πραγματική λαϊκή ευημερία απαιτείται να κοινωνικοποιηθούν τα εργοστάσια, τα μέσα παραγωγής, να εδραιωθούν σχέσεις κοινωνικής ιδιοκτησίας, να υπάρξει επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία. Αναφερόμαστε δηλαδή σε ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου όλες οι εγχώριες ενεργειακές πηγές
τα μέσα παραγωγής, διανομής, μεταφοράς της ενέργειας θα αποτελούν κοινωνική, κρατική ιδιοκτησία. Δηλαδή θα υπάρχει ενιαίος κρατικός αποκλειστικά φορέας ενέργειας ως μηχανισμός της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας. Τι θα πετύχουμε έχοντας ξεριζώσει το καπιταλιστικό κέρδος ως κριτήριο της ενεργειακής πολιτικής? Θα πετύχουμε να υπάρχει ενεργειακός σχεδιασμός κεντρικά που θα μπορεί να αναπτύξει την παραγωγή, να ικανοποιεί συνδυασμένα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών. Τι χειροπιαστά μπορεί να διασφαλίσει η πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ σήμερα στην Ελλάδα? Πρώτον, αφού θα απαλλαγούμε από τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπου και γενικότερα της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εγχώρια αποθέματα λιγνίτη θα μπορούν να αξιοποιηθούν ξανά για την ηλεκτροπαραγωγή με σύγχρονες μονάδες υψηλής απόδοσης που θα αξιοποιούν και νέες τεχνολογικές δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Θα μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για την παραγωγή υδρογόνου. Δεύτερον, θα προχωρήσει η κατασκευή νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων. Θα αυξηθεί η σχετική ηλεκτροπαραγωγή, συμβάλλοντας και στις ανάγκες άρδευσης στον τομέα της αγροτικής παραγωγής. Δεν θα εξαρτάται πλέον ο βαθμός συμμετοχής των υδροηλεκτρικών έργων από τον ανταγωνισμό των ομίλων και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια του χρηματιστηρίου ενέργειας. Τρίτον, θα δοθεί έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής υποδομών για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την κατασκευή ανεμογεννητριών μέχρι τον οικιακό εξοπλισμό με προτεραιότητα τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Σε αυτό το πλαίσιο θα μειωθεί δραστικά η αξιοποίηση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Τέταρτον, με γνώμονα το σύνολο των λαϊκών αναγκών θα προσδιοριστεί το μέγεθος, η ορθή κατανομή, η χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων για να αποφευχθεί ο κορεσμός συγκεκριμένων περιοχών με τις γνωστές αρνητικές συνέπειες στα δάση και στον υδροφόρο ορίζοντα. Αντίστοιχα, θα προσδιορίζεται ο βαθμός αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, της εγχώριας γεωθερμίας, που έχει υψηλό συντελεστή απόδοσης. Δεν περιμένουμε βέβαια παθητικά να έρθει κάποια μεγάλη μέρα που θα λυθούν όλα τα προβλήματά μας. Μπαίνουμε μπροστά στους καθημερινούς αγώνες, όπως για παράδειγμα στους δίκαιους αγώνες των κατοίκων σε ολόκληρη τη χώρα απέναντι στα νέα επενδυτικά σχέδια των ενεργειακών ομίλων που προωθούνται σε βάρος λαϊκών αναγκών. Καταθέτουμε προτάσεις και σας λέμε σήμερα, εδώ και τώρα, να αρχίσετε να τις υλοποιείτε προκειμένου να μην βρεθούμε μπροστά σε τραγικές καταστάσεις. Την ίδια στιγμή πρέπει να υπάρξει κυριολεκτικά συναγερμός. Μισό ευρώ η κιλοβατόρα σημαίνει τεράστια κλιμάκωση της ενεργειακής φτώχειας. Καλούμε το λαό λοιπόν να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να απαιτήσει άμεση επαναλειτουργία λιγνητικών μονάδων, κατάργηση του λεγόμενου ευρωπαϊκού τέλους διοξιδίου του άνθρακα, την κατάργηση της ρήτας αναπροσαρμογής των ειδικών φόρων και του χρηματιστηρίου ενέργειας και όχι τη μετατροπή σε στήριξη ομίλων ενέργειας από τον κρατικό προϋπολογισμό που πάλι πληρώνουν οι εργαζόμενοι, την εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσουν το κόστος του φυσικού αερίου, τη δραστική ουσιαστική μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς μεταφορά της τιμής του στις πλάτες των εργαζομένων μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως, κυρίες και κύριοι, αν σήμερα ζήτησα να πάρω το λόγο, είναι και για ένα επιπλέον λόγο. Και τελειώνω με αυτό. Γιατί και στο σημερινό νομοσχέδιο βάζεται εμβόλυμα ακόμα ένα άρθρο προς ψήφιση που αφορά τη Λάρκο. Και μέσα σε αυτή την αίθουσα, αλλά και έξω από αυτή, όταν μιλάμε για Λάρκο, μιλάμε για το έγκλημα στη Λάρκο. Ένα έγκλημα που έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις είναι αθώες για αυτό το έγκλημα. Άλλη μια λοιπόν τροπολογία, ένα ακόμα άρθρο για το έγκλημα στη Λάρκο. Σήμερα, 28 Εβδόμου του 2022, αξιοποιώντας την προηγούμενη κατάπτυστη τροπολογία που ψηφίστηκε τον Ιούνιο
από μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εκφράζει μια μειοψηφία μέσα στο λαό της τάξης του 39% πριν τρία χρόνια, που δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς είναι αυτό σήμερα, ο ειδικός διαχειριστής που ορίσατε απολύει όλους τους εργαζόμενους. Από αύριο, 29 Εβδόμου, όλοι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ θα βρίσκονται στην παραπέρα ανασφάλεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίες συμβάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν την ανανέωση των 5 μηνών συνολικά, με ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και αυτές να μην είναι για όλους. Πατώντας την άλλη προηγούμενη τροπολογία, αυτή του Φλεβάρη του 2020, βάλατε χέρι στις αποζημιώσεις των εργαζομένων, στο μόχθο μιας ζωής. Τους κλέψατε ολόκληρα τα ποσά από τα ασφαλιστήρια ζωής σε μια αιματοβαμμένη επιχείρηση. Τους κλέψατε τα μισά των αποζημιώσεων με το νόμο 4093 του 12 και το 1/6 του υπολείπου με το άρθρο 21 του νόμου 4664 του 2020. Η ΛΑΡΚΟ καθαρεί από εργαζόμενους με δικαιώματα, βγαίνει στο σφυρί. Δεν σας φτάνει όμως μόνο αυτό. Τα αφεντικά σας θέλουν κι άλλα και εσείς τα δίνετε απλόχερα. Οι περιβόητοι διαγωνισμοί για τη ΛΑΡΚΟ πήραν ακόμα μια παράταση και ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Ανάλογα με τις ορέξεις των αφεντικών, εγχώριων και ξένων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα εκτελεστικά όργανα της Deloitte, της ειδικής διαχείρισης, αυτοί που φωτογραφίζονται στο σημερινό άρθρο του νομοσχεδίου που φέρνετε για ψήφιση και τους απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη, έχουν ήδη βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Πρώτες ύλες αναγκαίες για την παραγωγή, μάλιστα χρυσοπληρωμένες όπως ο Γιάνθρακας, είναι έτοιμες να φορτωθούν από το λιμάνι του εργοστασίου στη Λάριμνα. Τις επόμενες μέρες αναμένεται η φόρτωση και της παραγωγής και υποπροϊόντων αξίας. Οι εργαζόμενοι μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να σταματήσουν τη φόρτωση του Γιάνθρακα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν ακόμα και τα ντουβάρια και θα το κάνουν γιατί δικά τους είναι. Οι εργαζόμενοι ζητούν εκτός των άλλων συγκεκριμένα σχέδιο συντήρησης, προετοιμασίας επαναλειτουργίας με όλους τους εργαζόμενους στην εργασία και τις βάρδιες. Αυτά πρέπει να εξασφαλίσει και ο ειδικός διαχειριστής και να δεσμευτεί η κυβέρνησή σας. Συγκεκριμένο σχέδιο συντήρησης, προετοιμασία επαναλειτουργίας με όλους τους εργαζόμενους, μέσα και τους εργολαβικούς και με τις βαρδιές τους. Τα είπαν και σήμερα οι εργαζόμενοι. Σας τα είπαν αυτά οι εργαζόμενοι κύριε Σκρέκα την προηγούμενη εβδομάδα και περιμένουν απάντηση. Ζητούν συνάντηση να μεταφέρουν την εικόνα και σε εσάς κύριε Μητσοτάκη. Εσείς επίσης κύριε Σταϊκούρα που είστε και από τον νόμο υπεύθυνος και έχετε τάχα ιδιαίτερες ευαισθησίες για τη ΛΑΡΚΟ, φυσικά λόγω της εκλογικής σας περιφέρεια. Γιατί δεν μιλάτε? Μιλήστε, με δική σας υπογραφή όλων και πρόταση μπήκε η ΛΑΡΚΟ σε αυτό το αδιέξοδο. Κύριε Γεραπετρίτη, θα απαντήσετε σε αυτά που σας έχουν ήδη μεταφέρει. Όχι μόνο κάνετε όλοι τον Κινέζο, αλλά προκλητικά φέρνετε για ψήφιση και αυτό το άρθρο σήμερα. Οι εργαζόμενοι έτσι κι αλλιώς θα είναι σε συνεχή ετοιμότητα. Αλήθεια, έχετε το πολιτικό ανάστημα να τους δείτε, να τους κοιτάξετε στα μάτια και να τους πείτε την αλήθεια? Φέρνετε για ψήφιση την νομιμοποίηση της όποιας παρανομίας σήμερα. Ούτε την εγγύηση του κράτους να καταβάλει στους συγγενείς των θυμάτων της ΛΑΡΚΟΝ αποζημίωση δεν βάλατε μέσα. Τόση ηθική έχετε. Από τη λίστα πιστωτών και το αντίτιμο τους λέτε. Ξέρετε πως είστε υπόλογοι, όχι μόνο ηθικά και πολιτικά. Θα είστε υπόλογοι πλέον και ποινικά εάν συνεχίσει το πλιάτσικο που κάνετε σε δημόσια περιουσία, αφού δίνετε και το OK σήμερα στον ειδικό καθαριστή να προβεί και σε ενέργειες που προφανώς συναποφασίσατε κατά της ζωής, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κατά των συμφερόντων συνολικά του ελληνικού λαού. Να είστε σίγουροι όμως, οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται σε ετοιμότητα. Από προφορικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις έχουν χορτάσει. Έργα θέλουν, τη δουλειά τους θέλουν, τα δικαιώματά τους θέλουν, τη ζωή τη δική τους και των οικογενειών τους διεκδικούν. Σας ευχαριστώ.